Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Αντιστροφή μέτρηση για το νέο μοντέλο του Υπουργείου Υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον οικογενειακό γιατρό. Από την 1η Ιανουαρίου, ο νέος αυτός θεσμός είναι υποχρεωτικός για όλους και άρα υποχρεωτική και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία της απαραίτητης εγγραφής, παρότι το ενδιαφέρον προς το παρόν κινείται σε χαμηλά επίπεδα τόσο από τους πολίτες όσο και από τους γιατρούς. Ποιο το πλαίσιο σχεδιασμού της νέας αυτής λειτουργίας του ΕΣΥ, στο οποίο το Υπουργείο Υγείας ποντάρει πολλά εκτιμώντας πως ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να αποτελέσει το πρώτο σημείο επαφής του κάθε πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ταυτοχρόνως να λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό. Οι οδηγίες εγγραφής και τι σημαίνει η μη ένταξη στο σύστημα, ποιο το πλαίσιο καθηκόντων και υπηρεσιών του οικογενειακού γιατρού, γιατί προς το παρόν οι πολίτες εμφανίζονται ανενημέρωτοι και επιφυλακτικοί γυρνώντας την πλάτη στο νέο σύστημα, πως η κυβέρνηση προσδοκά βελτίωση παροχών και οικονομική εξοικονόμηση από ιδιωτικές ιατρικές δαπάνες, γιατί στον αντίποδα επικρατεί προβληματισμός με φόντο τις μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και το φόβο περιορισμού της ελεύθερης επιλογής ιατρού. Επιχειρούμε να δώσουμε απαντήσεις απόψε κοντά μας. Στέλιος Δημητρακόπουλος, υποδιοικητής ΔΥΠΕ Κρήτης. Φωτεινή Αναστασίου, ιατρός, επιστημονική υπεύθυνη 4ης τοπικής μονάδας υγείας Ηρακλείου. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση για να διαφωτίσουμε τον κόσμο και να δώσουμε απαντήσεις σε ένα θέμα που νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και πόντους στην καθημερινότητα όλων μας. Κυρία Δημητρακόπουλη, να ξεκινήσουμε με εσάς και να μας δώσετε την απάντηση, όσο πιο περιεκτικά και απλοϊκά γίνεται, τι είναι αυτός ο οικογενειακός γιατρός που εσείς προσδοκάτε να βάλετε στη ζωή μας δυναμικά. Ο οικογενειακός γιατρός φιλοδοξούμε να είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένας γιατρός με τον οποίο θα έρχεται σε επαφή ο πολίτης πλέον όχι όταν έχει ένα πρόβλημα μόνο, αλλά σε μια τακτική βάση, αναλαμβάνοντας όλο εκείνο το πλάνο που τον αφορά στο θέμα της πρόληψης και προαγωγής υγείας του. Φιλοδοξούμε να αλλάξουμε δηλαδή ριζικά το υπάρχον μοντέλο που είναι επικεντρωμένο στην ασθένεια και στο γιατρό με ένα άλλο που θα έχει την επικέντρωσή του στην ολιστική φροντίδα με έμφαση στην πρόληψη και στον εμβολιασμό και στην φροντίδα επίσης του ασθενούς, όχι μόνο του πολίτη να πω καλύτερα, όχι μόνο από τον γιατρό αλλά από μια ομάδα υγείας που απαρτίζεται και από άλλους επαγγελματίες υγείας. Αυτοί οι οικογενειακοί γιατροί που εμείς καλούμαστε σιγά σιγά να επιλέξουμε και θα πούμε τα πώς και πού αργότερα, θα έχουν τι ειδικότητες? Οι ειδικότητες που μπορούν να έχουν τον τίτλο του οικογενειακού γιατρού είναι ο γενικός γιατρών, γενικός γιατρός, κατεξοχήν, ο παθολόγος και ο ποδίατρος σε ό,τι αφορά τον παιδικό πληθυσμό. Αυτές οι τρεις ειδικότητες φέρουν τον τίτλο με βάση την νομοθεσία αντικείμενη αυτή τη στιγμή του οικογενειακού γιατρού. Και από ποιες δομές υπάρχει δυνατότητα επιλογής? Ο πολίτης οικογενειακό γιατρό μπορεί να βρει αυτή τη στιγμή είτε σε μια τοπική μονάδα υγείας, είτε σε ένα κέντρο υγείας ή περιφερειακό ιατρείο, είτε να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ. Βεβαίως μπορεί να πάει σε κάποιον ιδιώτη που δεν είναι συμβεβλημένος με επιβάρυνση εξ ολοκλήρου του κόστους. Άρα για να δώσουμε έτσι ένα συγκεκριμένο στίγμα, ένας κάτοικος της πόλης του Ηρακλείου μπορεί να επιλέξει είτε ανάμεσα στους ιδιώτες συμβεβλισμένους με τον ΕΟΠΗ, είτε ανάμεσα στις τέσσερις τοπικές μονάδες που λειτουργούν ήδη στην πόλη, είτε στο κέντρο υγείας, πρώην μονάδα υγείας παιδί στον Εσταυρωμένο και το αντίστοιχο παράρτημα που υπάρχει στην Αλικαρνασσό. Στην ενδοχώρα, κέντρα υγείας μόνο? Στην ενδοχώρα υπάρχουν τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία, τα οποία έχουν πολύ καλή στελέχωση πλέον με ειδικευμένους γενικούς γιατρούς. Και εδώ είναι και το περίεργο, αν θέλετε, και το κενό μάλλον που έρχεται να καλύψει αυτή η μεταρρύθμιση, ότι ενώ η αντιστοιχία, η αναλογία οικογενειακών γιατρών και κατοίκων υπαίθρου είναι στα διεθνή standards και πάρα πολύ καλή, στα μεγάλα αστικά κέντρα, επειδή υπήρξε πολιτική επιλογή ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει το βάρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υπήρχε τεράστια έλλειψη σε κάλυψη
από το δημόσιο σύστημα με δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες των πολιτών στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Λέτε δηλαδή ότι στην πόλη ο κάτοικος, παρότι είμαστε έτσι μέσα από μια οκταετία κρίσης και οικονομικής δυσχέρειας, παρόλα αυτά από αυτά που δεν είχε, επέλεγε να δώσει χρήματα για να πάει στον ιδιώτη και γύρνουσε την πλάτη στο δημόσιο σύστημα. Όχι, δεν υπήρχε δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι τοπικές μονάδες υγείας, οι τομείς, έρχονται να καλύψουν ακριβώς αυτό το κενό. Mm-hmm. Ενώ τη δεκαετία του 80 ιδρύθηκαν και λειτουργήσαν με τα προβλήματά τους, αλλά προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες. Τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία στην Ήπεθρο, τα αντίστοιχα αστικά κέντρα υγείας, τα ακούγαμε σε πολλαπλές εξαγγελίες, όπως mm-hmm. θυμάστε, από πολλά κόμματα, ουδέποτε τα βλέπαμε. Ούτε αυτά, ούτε τον οικογενειακό γιατρό. Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά, χρηματοδοτείται και υλοποιείται μια τεράστια μεταρρύθμιση που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία 239 τοπικών μονάδων υγείας που θα καλύπτουν πάνω από 2 εκατομμύρια πληθυσμού. Ήδη λειτουργούν 100 από αυτές και θα καλύψουν αυτό το τεράστιο κενό. Κυρία Αναστασίου, να μας δώσετε λίγο τους τρόπους εγγραφής των πολιτών στο σύστημα. Πώς το χειρίζεστε εσείς, για παράδειγμα, ως υπεύθυνη στην τέταρτη τομή Ηρακλείου? Είχε ξεκινήσει να κάνει κανείς ηλεκτρονική εγγραφή. Μπορεί και τώρα, με βάση το αριθμό φορολογικής δήλωσης και το λιδάριθμο, να μπει να κάνει την αίτησή του ηλεκτρονικά. Γίνεται αποδοχή από τον γιατρό, αλλά για να ενεργοποιηθεί η εγγραφή πρέπει να παρουσιαστεί και στη μονάδα που έχει επιλέξει και να δώσει και τη γραφειοκρατία που επιβάλλεται, που είναι ένα αντίγραφο της ταυτότητας, ένας λογαριασμός που δείχνει ότι είναι κάτοικος Ηρακλείου. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθει κατευθείαν στη μονάδα και έχουμε τους διοικητικούς μας εκεί που παρέχουν τις πληροφορίες και κατευθύνουν τον κόσμο, ειδικότερα τους ηλικιωμένους που μπερδεύονται και λίγο με το σύστημα, και τους κάνουμε την εγγραφή εκεί επί τόπου ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να μας δώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι τόσο απλοϊκές οι διαδικασίες, ή να πούμε ότι νομίζω ότι και στο site του Υπουργείου Υγείας και οπουδήποτε μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι. Είναι ένα αντίγραφο της ταυτότητας, ένα αντίγραφο λογαριασμού που πιστοποιεί ότι είναι κάτοικοι Ηρακλείου και μια αίτηση που την κάνουν επί τόπου. Όσον αφορά τα παιδιά, πρέπει να υπάρχει ένα αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης και η κηδεμονία. Ποιος έχει την κηδεμονία των παιδιών, που πρέπει να έρθει σε αντίγραφα. Αν όσα είναι τα μέλη της οικογένειας, τόσα αντίγραφα πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι δύσκολη διαδικασία, απλά δεν έχουμε γλιτώσει τη γραφειοκρατία. Αυτό είναι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Θέλετε να μας δώσετε λίγο έτσι το πώς αντιδρά ο ίδιος ο κόσμος που έρχεται σε εσάς για να ρωτήσει, για να το κάνει, ποιες είναι ενδεχομένως οι δεύτερες σκέψεις που έχει στο μυαλό, το προβληματισμό σου? Εκεί είναι και όλη η υπόθεση που έχουμε, αυτό έχουμε να λύσουμε κυρίως, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι λέμε μέσω οικογενειακός γιατρός. Στην επαρχία το είχαμε λύσει αυτό με πολύ αγώνα όλοι οι γενικοί γιατροί και μας είχαν καταλάβει ότι είμαστε οι γιατροί που τους παρέχουν την ολοκληρωμένη φροντίδα για όλα τα μέλη της οικογένειας. Εδώ στο Ηράκλειο, επειδή υπήρχε αυτή η πολυδιάσπαση και γενικότερα στα κέντρα, ο κόσμος νομίζει ότι ήρθαμε να καταργήσουμε τους εξειδικευμένους. Αυτό που τους λέμε είναι ότι μπορεί να πάσχεται από πολλές διαφορετικές νόσους και σαφέστατα δεν ήρθαμε να καταργήσουμε κανέναν, ήρθαμε όμως να ολοκληρώσουμε το έργο, να σας βλέπουμε συνολικά, να είμαστε οι γιατροί οι προσωπικοί σας που θα απευθύνεστε αν έχετε βήχα, αν έχετε πόνο στην κοιλιά, αν έχετε κάτι άλλο και θα σας βοηθήσουμε να κατευθυνθείτε στο σύστημα, ώστε να μην κατασπαταλήσετε ούτε τα χρήματά σας, ούτε το χρόνο σας, ούτε και τις δομές της άλλης του δημοσίου. Γιατί σκεφτείτε κάποιον που πονάει στην περιοχή εδώ. Είναι το θέμα ορειλά, είναι θέμα οδοντιάτρου, πιανού θέμα είναι. Περιγράφεται καταστάσεις που τις δούμε όλοι. Απλές καταστάσεις. Και υπάρχει μια άρνηση, θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένοι να έρθουν. Και αυτό νομίζω ότι το απαντάει τώρα... Θα μας το εξηγήσει ο κύριος Δημητρακόπουλος. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι επίσης απλοϊκό. Ας υποθέσουμε ότι εγώ εγγράφομαι σε εσάς. Αν έχω ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είναι έκτακτο, έρχομαι με ραντεβού ή χωρίς? Στα έκτακτα φροντίζουμε μέσα στον χρόνο που έχουμε να αφήνουμε κάποια διαστήματα που μπορούμε να παρεμβάλλουμε τα έκτακτα και τα επίγοντα. Φυσικά όταν έρθει κάποιος, το έκτακτο προηγείται όταν είναι μάλιστα κάτι πολύ που πρέπει να μεταφερθεί ή κάτι που πρέπει να το επιλύσουμε εκείνη την ώρα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα θέμα, γιατί υπάρχουν και τα τακτικά ραντεβού. Πάντως φροντίζουμε μέσα στο πρόγραμμά μας να έχουμε χρόνο για να παρεμβάλλουμε τα επίγοντα. Δεν κλείνουν ραντεβού, γιατί το ραντεβού μπορεί να πάει και 2 μήνες το τακτικό μετά. Όπως είναι τώρα που έχουμε πολλές νέες εγγραφές, αλλά φροντίζουμε πάντα να εξυπηρετούμε τον κόσμο με όποιο κόστος. Οι εγγραφές γίνονται χωρίς ραντεβού, για να Οι εγγραφές γίνονται με το διοικητικό τμήμα, δεν έχουν σχέση με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό, και μετά προχωράμε στο ιστορικό και στην πρώτη επαφή σε δεύτερο χρόνο. Αλλά για ένα ραντεβού μπορούμε να περιμένουμε τόσο πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε, δυστυχώς? Και αυτό αποδεικνύει ότι δεν ισχύει αυτό που ακούστηκε στην έναρξη της εκπομπής, ότι ο κόσμος γυρνάει την πλάτη στο σύστημα, γιατί από την αρχή
η πορεία των εγγραφών είναι αυξητική και έντονα αυξητική, μπορώ να πω, το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, η αγωνία μας είναι να βρούμε εκείνον τον αριθμό των οικογενειακών γιατρών που να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την τεράστια ζήτηση. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς στη χώρα τα τελευταία χρόνια η φυγή των νέων γιατρών είναι τεράστια. Μιλάμε για μια αιμορραγία της τάξης των 18.000 γιατρών που έχει φύγει μέχρι στιγμής έξω. Με αποτέλεσμα στις δύο προκηρύξεις που έχουμε κάνει και με δελεαστικές απολαβές, όχι αυτές του νέου εισερχόμενου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά πιο πάνω, δεν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τον αριθμό των γενικών γιατρών για τον οποίο είχαμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μιλάμε για 25 τοπικές μονάδες υγείας στην Κρήτη και τουλάχιστον 100 οικογενειακούς γιατρούς. 25 και 100 είναι το ιδανικό. Τώρα οι αριθμοί που τώρα για την πόλη του Ηρακλείου έχουμε 4 τοπικές μονάδες υγείας με περί τους 15 οικογενειακούς γιατρούς και άλλους τόσους περίπου 16 μέχρι στιγμής τους συμβεβλημένους. Απέχουμε από το στόχο της καθολικής κάλυψης και μόνο όταν αυτή επιτευχθεί θα περάσουμε στην επόμενη φάση που έχει να κάνει με τη λειτουργία, ας πούμε, αυτού του συστήματος και ως φίλτρου προς το δεύτερο επίπεδο περίθαλψης, που είναι τα νοσοκομεία. Αυτά που ακούγονται δηλαδή ότι δεν θα μπορεί κάποιος να πάει στο τμήμα επιγόντων ή να κλείσει ένα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, αν δεν περάσει από το οικογενειακό γιατρό, είναι παντελώς ανυπόστατα και δεν έχουν καμία βάση. Είναι παντελώς ανυπόστατα σε αυτή τη φάση, έχω την αίσθηση. Σε αυτή τη φάση και μέχρι να έχουμε καθολική κάλυψη. Αν δεν είμαστε σίγουροι ότι ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή έχει τον οικογενειακό γιατρό του, στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί είτε για να κλείσει ραντεβού είτε για να πάει για ένα έκτακτο πρόβλημα, εννοείται ότι δεν πρόκειται να κλείσει καμία πρόσβαση σε κανένα επίπεδο. Δώστε μας ένα στίγμα σε ό,τι αφορά τις εγγραφές που τρέχουν αυτή την ώρα σε Κρήτη ή Ηράκλειο, δεν έχω Σε ό,τι αφορά επίπεδο Κρήτης, είναι περί τις 50.000 εγγραφών για τις 10 τοπικές μονάδες υγείας που λειτουργούν στην Κρήτη και γύρω στις 15.000 εγγραφές για τις 4 τοπικές μονάδες υγείας που είναι εδώ στο Ηράκλειο. Και ετοιμάζουμε μέχρι το τέλος του έτους, με την τελευταία προκήρυξη ιατρικού προσωπικού που έγινε, να ανοίξουμε άλλη μία πέμπτη. Εν τω μεταξύ, η πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμβάσεις με τον οποίο είναι μόνιμα ανοιχτή, άρα ο αριθμός των 16 φιλοδοξούμε ότι θα ανέβει, ούτως ώστε να δώσουμε μια δωρεάν, το τονίζω αυτό, και άσχετα με την ασφαλιστική κατάσταση, αυτό αφορά και τους ανασφάλιστους. Μοναδική προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος σε οικογενειακό γιατρό είναι ο ΑΜΚΑ και τίποτα άλλο. Για να δώσουμε δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου. Μέχρι τότε όμως η πρόσβαση στα άλλα επίπεδα του συστήματος παραμένει ανοιχτή. Αυτό που αν κύριε Δημητρακόπουλε, για παράδειγμα, έχουμε μία έκρηξη το επόμενο διάστημα από πλευράς όχι απλά ενδιαφέροντος, γιατί λέγαμε στην αρχή ότι ο κόσμος το συζητάει έντονα το τελευταίο διάστημα, αλλά και εγγραφών. Δεν θα μπορεί το σύστημα να αντέξει όλο αυτό το βάρος από την αίσθηση. Κοιτάξτε κάτι. Εδώ πέρα είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Ή να παραμείνουμε σε ένα μοντέλο που δεν αποκλείει σε κανέναν την πρόσβαση, παρέχοντας όμως φροντίδα υγείας αποσπασματική και ασυνεχή, ή να πάμε σε αυτό το καινούριο μοντέλο που ακούσατε λίγο να το περιγράφει και η κυρία Αναστασίου, της προσωποποιημένης και συνεχούς φροντίδας. Εγώ είμαι υπεύθυνος για σας και κανένας άλλος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός πολιτών που θα είναι αντιστοιχισμένοι σε κάποιον οικογενειακό γιατρό. Επιλέξαμε αυτό, αυτή είναι η σύγχρονη κατεύθυνση, έτσι λειτουργούν όλα τα σύγχρονα συστήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μεγιστοποιούμε, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε οικογενειακούς γιατρούς προκειμένου να έχουμε την καθολική κάλυψη. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρόκειται το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, έστω και με τον αποσπασματικό τρόπο, σε κάποιο πολίτη που το έχει ανάγκη. Κυρία Αναστασίου, ήθελα να μου πείτε, έχοντας την εμπειρία όλο αυτό το διάστημα από την τέταρτη τοπική μονάδα υγείας στο Ηράκλειο, ποιες είναι οι συνηθέστερες ερωτήσεις και απορίες και θέλω και απαιτήσεις του κόσμου από εσάς? Επειδή ακριβώς στο Ηράκλειο και στις μεγάλες πόλεις υπήρχε αυτό το κοινό που περιέγραψε ο κύριος Δημητρακόπουλος, δηλαδή περιμέναμε ενδεχομένως είτε ένα ραντεβού αρκετό καιρό πριν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, είτε στα έκτακτα, κλιπαρώντας ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, χωρίς να είναι πολλές φορές, για να καταφέρουμε να δούμε ένα γιατρό. Άρα τώρα ζητούν τι από εσάς?
Ο κόσμος έχει μάθει ότι, ότι πηγαίνω σε μία μονάδα, γράφω τα φαρμακά μου και φεύγω. Και πάω σε όποιον θέλω εγώ να με παρακολουθεί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή, ξεκινάνε να έρθουν για τη συνταγογράφηση. Και εκεί στη συνταγογράφηση εξηγούμε ότι δεν είμαστε εδώ μόνο για να συνταγογραφήσουμε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει από οποιονδήποτε. Δεν χρειάζεται γιατρό για αυτό το πράγμα. Αλλά ήρθαμε εδώ για να σας παρακολουθήσουμε και να δημιουργήσουμε μια σχέση που θα μας πάει παραπέρα μες στη ζωή μας. Είναι σχέση ζωής η σχέση με τον οικογενειακό γιατρό. Το άγχος τους είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, αν θα μπορούν να πάνε στον ιδιώτη. Και ήρθα εδώ να γραφτώ γιατί μου είπαν ότι αν δεν πάρω χαρτί από εσάς δεν θα μπορώ να πάω στον πνευμονολόγο ή σε οποιονδήποτε, ή αν χρειαστώ στο νοσοκομείο. Εξηγούμε πάλι ότι αν δεν καλυφθεί όλος ο πληθυσμός δεν υπάρχει φρένο. Αλλά απ' την άλλη, το θετικό είναι ότι θα έχετε δημιουργήσει μια σχέση με κάποιον προσωπικό γιατρό. Θα ξέρει τα προβλήματά σας, θα ξέρει την οικογένειά σας και θα μπορεί να σας κατευθύνει, όπως είπα και ερώτηση. Πριν. Άρα, πέρα από την απλή εγγραφή. Εσείς ταυτοχρόνως καταγράφετε το ιατρικό ιστορικό του κάθε εγγεγραμμένου. Μα εννοείται αυτό και γι' αυτό το πρώτο ραντεβού πάει λίγο μακριά, γιατί το πρώτο ραντεβού έχει να κάνει και με την κλινική εξέταση και ένα ιστορικό οικογενειακό και ατομικό. Και πολύ συχνά οι άνθρωποι που έρχονται δεν έχουν ένα απλό ιστορικό. Έχουν πολλά προβλήματα, συνοσιρότητες, πολυνοσιρότητες, προβλήματα κοινωνικά που πρέπει να βρούμε λύση μέσω των κοινωνικών λειτουργών και παραπέμπουμε και εκεί γιατί μας παρέχει η δομή τη δυνατότητα. Έχουμε και άλλα να λύσουμε και δεν είναι ο στόχος μας να έχουμε μια ευκαιριακή σχέση. Και πρέπει να χτίσει τα θεμέλια εξ αρχής. Αν δεν γνωρίσεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου και δεν σε γνωρίσει και εκείνος για να μπορέσει να καταλάβει ποιος είσαι και τι ακριβώς θες να κάνεις, δεν μπορεί να χτίσει καμία σχέση. Άλλη ερώτηση. Η συνταγογράφηση. Που για κάποιες ομάδες ηλικιακές τουλάχιστον, αλλά και ευπαθείς οι χρόνοι απάσχοντες, είναι ένα ζητούμενο. Εκεί υπάρχει μια επανάληψη σε τακτική βάση, χωρίς ας πούμε ραντεβού και συνεχή τριβή, να τρέξω κάθε μήνα να γράψω τα φάρμακά μου κάθε δύο μήνες. Καταρχήν δεν χρειάζεται κάθε μήνα. Εφόσον κάποιος έχει ολοκληρώσει τον έλεγχό του, έχει ένα εργαστηριακό έλεγχο, έχει κάνει τα εμβολιά του, έχει κάνει ό,τι προβλέπεται για την πρόληψή του, κάνουμε εξάμηνες. Συνταγογραφήσεις. Τρίμηνες, εξάμηνες, το σύστημα μας επιτρέπει τώρα. Οπότε δεν χρειάζεται κάθε μήνα να τρέχει ο καθένας για τα φάρμακά του. Είναι χρονοβόρο, δεν θα μπορούσα ούτε εγώ να το κάνω, αν ήμουν στη θέση κάποιου άλλου. Οπότε κοιτάμε να διευκολύνουμε με αυτόν τον τρόπο. Αρκεί να έχουν μπει κάποια πράγματα στη θέση του όπως πρέπει να μπουν. Δηλαδή, σε αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά, γιατί έχουμε ασθενείς που τους έχουμε αρκετό καιρό, σε αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά, εξηγούμε αυτό ότι πρώτα πρέπει να γνωριστούμε, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και μετά θα έχετε τις εξάμηνές σας και θα σας βλέπω μια φορά στο εξάμηνο, αλλά με ραντεβού πάλι, ώστε να έχουμε ένα τέταρτο, 20 λεπτά να συζητήσουμε και να δούμε τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει κάτι. Ο σχεδιασμός ακούγεται ιδανικό, κύριε Δημητρακόπουλο. Μακάρι και στην πράξη να μπορούσε να κυλήσει κάπως έτσι, με αυτό το ενδιαφέρον και με αυτή την τάξη σε ό,τι αφορά και τις υπηρεσίες τις δικές σας. Άλλη ερώτηση. Προσπαθώ να κάνω απλές ερωτήσεις γιατί θέλω να είμαστε λίγο στο μυαλό του κόσμου. Τι σημαίνει παραπομπή, μία απλή σύσταση, εγώ συστήνω να πας σε αυτή την ειδικότητα ή ενδεχομένως μία διευκόλυνση ακόμη και σε επίπεδο ραντεβού αν επιβάλλεται λόγω κατάστασης. Το δεύτερο. Ο σχεδιασμός του συστήματος και ήδη έχουν βγει οι αντίστοιχες εγκύκλειες προβλέπει ότι ένα ποσοστό γύρω στο 40% των ραντεβού σε ειδικότητες μέσα στο ΕΣΥ τουλάχιστον θα φυλάσσεται, να το πω έτσι, για τις παραπομπές που θα κάνουν οι οικογενειακοί γιατροί. Άρα και απευθείας ραντεβού από τους γιατρούς. Μπορείς να πας απευθείας, αλλά σιγά σιγά ο πολίτης θα μάθει ότι έχει συμφέρον, καταρχήν ο ίδιος. Εννοώ να κλειστεί από τον οικογενειακό γιατρό. Ακριβώς, να παραπεμφθεί από τον οικογενειακό του γιατρό, παρά να πάει μόνος του. Σταδιακά, όπως σας είπα, αυτό φιλοδοξούμε να είναι το 100% πλέον. Πρώτα και κύρια για την ίδια την ασφάλεια του και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Μην ακουστεί αυτό σαν μια προσπάθεια δηλαδή να εμποδίσουμε την πρόσβασή του. Έχει να κάνει με την ασφάλεια και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο περισσότερο στο χτίσιμο αυτής της σχέσης που ανέφερε η κυρία Αναστασίου, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί οι ανάγκες που έχει ο κάθε πολίτης είναι πολύ πέρα αυτών που καλύπτουν τα όποια φάρμακα παίρνει για τη χρόνια αγωγή του. Και είναι πολύ πιο σημαντικό να μπορέσει ο γιατρός ή η ομάδα υγείας και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά του από ένα ανθυγιεινό, αν θέλετε, μοντέλο σε κάτι που θα προάγει την υγεία του. Γιατί τα μείζωνα θέματα που προκαλούν και την οσιρότητα τη μεγάλη στην Ελλάδα, αυτά από τα οποία πεθαίνει ο Έλληνας, έχουν κατεξοχή να κάνουν με τη συμπεριφορά του. Μιλάω για την παχυσαρκία, την έλλειψη άσκησης, το αλκοόλ, το κάπνισμα. Ναι. Μόνο μέσω αυτής της σχέσης που ανέφερε η κυρία Αναστασίου μπορούμε να επηρεάσουμε τον ασθενή μας
στο να τροποποιήσει την ανθυγιεινή του συμπεριφορά, πηγαίνοντας σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο από το κόψε το τσιγάρο γιατί δεν σου κάνει καλό και άντε γεια. Ή δώστε μου τι φάρμακα έχετε εσείς στο σπίτι σας για να μπορέσω και εγώ να γίνω καλά ή διαγνώσεις στην αυλή. Οι μεγαλύτερες ηλικία που δεν μπορούν να μετακινηθούν, για αυτούς τι προβλέπετε? Πολύ καλά το ρωτάτε αυτό. Η πρόβλεψη του νομικού πλαισίου και του συστήματος αυτή τη στιγμή είναι και για την παροχή κατοίκων φροντίδας. Ήδη αυτή παρέχεται από τις τοπικές μονάδες υγείας, έχει ξεκινήσει και καταγράφονται οι ασθενείς που είναι περιορισμένοι στο σπίτι, τα προβλήματα υγείας τους, αντιμετωπίζονται είτε από νοσηλευτικό είτε από ιατρικό προσωπικό κατά περίπτωση mm-hmm. είτε από άλλους φροντιστές. Το κομμάτι γενικά της εξωστρέφειας, του να βγει η ομάδα υγείας έξω από τα τείχη της συμβαίνει μονάδας. Και αυτό, δηλαδή απλά είναι πάρα πρέπει να γίνει βεβαίως επαφή. Βεβαίως συμβαίνει και πηγαίνουν και επισκέπτονται είτε αν είναι κάτι έκτακτο, είτε χρόνια περιστατικά που μπορεί να είναι κατακεκλημένα, είτε και για δράσεις πέρα από την κατοίκον φροντίδα, για δράσεις στην κοινότητα. Σε σχολεία, στα ΚΑΠΗ, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ανάλογα με το τι προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει κάθε περιοχή ευθύνης. Εμείς φτάνουμε προς το τέλος και θέλω να κλείσουμε με τα δικά σας μηνύματα. Κυρία Αναστασίου, επειδή έχω την αίσθηση ότι το βάρος που πέφτει στη στομή, άρα και σε εσάς, είναι μεγάλο και οι προσδοκίες είναι μεγάλες, θέλω πρώτα να στείλετε ένα μήνυμα σε κεντρικό επίπεδο, στα θέλω, στις απαιτήσεις που πρέπει να υπάρχουν προκειμένου αυτή η δουλειά να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και μετέπειτα στην ίδια την κοινωνία για το πώς μπορεί να έρθει πιο κοντά σας και να έρθει άφοβα και με καλή διάθεση, έχω την αίσθηση, γιατί η εμπιστοσύνη πολλές φορές κλονίζεται και βεβαίως επανακατακτάτε. Τα θέλω κεντρικά. Θα θέλαμε περισσότερους συναδέλφους στο σύστημα. Θα θέλαμε λιγότερους ασθενείς αναγιατρό στο σύστημα, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην πολυνοσηρότητα που έχει η εποχή μας, λόγω εποχής και μόνο. Και από εκεί και πέρα στον κόσμο να μην φοβάται να έρθει στις τοπικές μονάδες υγείας, στους προσωπικούς οικογενειακούς γιατρούς, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι στο δημόσιο. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένη φροντίδα στον άνθρωπο και στην οικογένεια. Και είναι κάτι που γίνεται στην Ευρώπη δεκαετίες. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, απλά προσπαθούμε να τον κάνουμε να αλκυλήσει και εδώ. Και να μην φοβούνται ότι θα χάσουν προνόμια, νομίζω ότι έχουν να κερδίσουν. Απλά να έχουν λίγο υπομονή, γιατί έχουμε πολλή δουλειά τώρα. Θα τα βρούμε. Κύριε Δημητρακόπουλο, το ίδιο θέλω για από εσάς και να διευκρινίσουμε λίγο ότι προφανώς δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, παρότι έχει κυκλοφορήσει ευρέως μία ημερομηνία, ότι από 1η Ιανουαρίου υποχρεωτικό για όλους το νέο σύστημα. Δεν είναι έτσι? Όχι, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό. Έχει μπει μία ημερομηνία με την έννοια ότι καλό είναι, γιατί ο Έλληνας, ξέρετε, είναι και λίγο της τελευταίας στιγμής, να μπει σε μία διαδικασία, να δει τι είναι οικογενειακός γιατρός, ποιος οικογενειακός γιατρός υπάρχει ή ποια δομή στη γειτονιά του, να την επισκεφτεί. Όπως σας είπα, για μας το πολύ σημαντικό είναι να αλλάξει η κουλτούρα εδώ πέρα και η κουλτούρα που αφορά τόσο τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας, όσο και κυριότερα τους πολίτες. Ότι πάω στο γιατρό όχι όταν έχω πρόβλημα. Πηγαίνω και προληπτικά. Πηγαίνω για να δω αν είναι η ώρα να κάνω τη μαστογραφία μου, αν είναι η ώρα να κάνω κάποιον εμβολιασμό. Πηγαίνω για να του πω ότι, ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει ένα μέλος της οικογένειάς μου να πίνει περισσότερο από το κανονικό. Η βοήθεια που μπορεί να προσφερθεί από την ομάδα υγείας είναι πολύπλευρη και πηγαίνει πολύ πέραν της συνταγογράφησης. Νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά μπαίνοντας στο σύστημα ή ρωτώντας να επισκεφτούν τις τοπικές μονάδες υγείας. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ακόμα εγγραφών. Να γνωριστούν με τον γιατρό τους, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και μετά άλλα μέλη της ομάδας. Να το πούνε και στην οικογένειά τους, mm-hmm. στο περιβάλλον τους, στους γύρω τους και εμείς το φιλοδοξούμε όταν η ζήτηση είναι τόση να είμαστε απλά σε θέση να ανταποκριθούμε. Και εμείς το ευχόμαστε ολόψυχα και να επιτύχει, γιατί ούτως ή άλλως θα κρυθεί εκ του αποτελέσματος και στην πράξη, αλλά η κοινωνία το επιζητά και το έχει ανάγκη. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι καταφέραμε να δώσουμε απαντήσεις χρήσιμες για τον πολίτη που αυτή την περίοδο αναρωτιέται και προσπαθεί έτσι να ενημερωθεί σε ό,τι αφορά τον οικογενειακό γιατρό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είσαστε καλά. Καλό σας βράδυ.